ξαναρχίζουμε από την αρχή. Τώρα για μένα όλοι είναι ύποπτοι. Βρίσκω πως όλοι είχαν τη δυνατότητα να διαπράξουν το φόνο. Τώρα κάποιος από όλους αυτούς μπορεί να έβαλε πληρωμένο δολοφόνο. Ανεβείτε! Το έχω ασφαλισμένο! Τώρα με καθησύχασες, προχώρα είπα! Μια χαρά το καβαλάτε, έτσι! Ας μην το φιλοσοφήσουμε, έτσι! Προχώρα! Έλα, μη βαράτε! Άντε, μπράβο! Καλού κακού κάτι και το σταυρό σας! Δεν είναι κανείς εδώ? Α, κύριε Μέλλα, μπορώ να σας εξυπηρετήσω εγώ σε κάτι? Γιατί δεν είναι κανείς στη ρεσεψιόν? Ο Ρήγας αρρώστησε και ο Βάιος έπρεπε να πάει κάπου κατεπηγώντας τον κύριο Νεκτάριο. Αλλά μπορώ να εξυπηρετώ εγώ, μην ανησυχείτε. Και μην ανησυχώ που έχετε βαρέσει τη διάλυση εδώ μέσα. Τι κάνεις εσύ εδώ? Μην ανησυχείτε. Απλώς τακτοποιώ τις τελευταίες εκκρεμότητες με το λογιστήριο. Καλύτερα να φύγεις και να έρθεις αύριο. Το λογιστήριο μπορεί να κάνει τη δουλειά του και χωρίς την παρουσία σου. Αυτό θα το κρίνω εγώ και όχι εσύ. Σε θες να κρίνεις εσύ? Μάζεψε τα και φύγε, σε παρακαλώ. Θα φύγω όποτε θέλω εγώ. Θα φύγεις τώρα. Και εσύ ως τι μου δίνεις εντολές? Δεν θα ανοίξω διάλογο μαζί σου. Και πολύ καλά θα κάνεις. Γιατί για να ανοίξεις διάλογο μαζί μου πρέπει να είσαι κάτι. Και εσύ εδώ μέσα δεν είσαι τίποτα. Σου κάνω μήνυση για αυτό που έκανες. Έχω και μάρτυρα. Για να σε έχω μάρτυρα. Έγινε κάτι? Δεν είδα τίποτα. Κατάλαβα. Εμείς οι δύο θα τα πούμε σύντομα. Όποτε θες. Τη διάθεσή σου. Πώς οδηγείς έτσι, αγόρι? Εγώ θέλω να βγάζει μια στο ηλίθιος! Δεν του τραβάτε μια μούτσα για μένα! Αυτό μας έλειπε τώρα! Τι να κάνω, δεν μπορώ να μουτζώνω και να οδηγώ συγχρόνως! Γιατί είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν αυτά τα δύο! Α, δεν θα γαλάσω εγώ την πιάτσα! Τι το θέλω, εγώ δεν θα φτάσω ποτέ μου! Άντε, προχώρα! Ζήτησα συγγνώμη, το μετάνιωσα. Τι άλλο θες να κάνω? Μα δεν είναι η απιστία το θέμα. Σημασία έχει ότι στην πρώτη τυχαία που μπήκε εδώ μέσα έδωσες δικαιώματα. Δεν τις τα έδωσα εγώ. Μόνη της τα πήρε. Μα και θες να σε πιστέψω? Αυτή ξέρει πράγματα που μόνο εμείς γνωρίζουμε. Ποιος της τα είπε? Πάντως όχι εγώ. Άστο, ρεστή. Δεν τα ξέρεις όλα. Δεν χρειάζεται. Για να μου μιλάει έτσι, Νανά, σημαίνει ότι μας έχει στο χέρι και ξέρει κάτι. Ίσως. Ξέρει κάτι. Τι είναι αυτό το κάτι? Τι έχεις κάνει, Στράτο? Εγώ τίποτα, απολύτως. Αλλού είναι το πρόβλημα. Αλλού? Πού? Στράτο, σταμάτα να λες ψέματα. Δεν βοηθάνε κανέναν. Μη πιέσαι, Ορεστή. Δεν είμαι εγώ αυτός που χρωστάει εξηγήσεις. Αλλά ποιος? Τι εννοείς? Μίλα καθαρά. Αφού επιμένεις. Δεν θα έπρεπε. Η Νανά είδε την Έλλη το βράδυ του φόνου. Τι εννοείς, είδε? Η Νανά με εκβιάζει, Ορεστή. Ισχυρίζεται ότι η Έλλη είναι ένοχη. Και θα καταθέσει πως την είδε να μπαίνει γρήγορα στο δωμάτιό της το βράδυ του πυροβολισμού. Τι είναι δυνατόν? Αυτό λέω κι εγώ. Αλλά μην ρωτάς εμένα, Ορέστη. Ρώτα τον εαυτό σου, την Έλλη, αλλά όχι εμένα. Εγώ τις ευθύνες μου τις έχω αναλάβει και τις πληρώνω. Ακού. Αν δεν την πετάξεις με τις κλωσίες έξω, θα φωνάξω την αστυνομία. Ορίστε, τα αεροπορικά εισιτήρια.
Δείτε την ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής μου στην Ελλάδα. Μάλιστα. Είναι σαφές ότι λείπατε. Σήμερα που γύρισα πήρα τηλέφωνο στο γραφείο της κυρίας Τάλιας Κροντιρά και έμαθα όλα τα γεγονότα. Φυσικά θεώρησα χρέος μου να έρθω να καταθέσω. Συνειδητοποιείτε πόσο σοβαρά είναι αυτά που καταθέτετε? Απολύτως. Με την κατάθεσή σας ανατρέπετε τα πάντα, κύριε Αλεξίου. Εγώ απλώς το γεγονός καταθέτω. Ναι, αλλά αυτό το γεγονός αλλάζει όλα τα δεδομένα. Η πραγματικότητα όμως είναι αυτή. Το βράδυ του φόνου είμαστε μαζί. Μπορεί να είστε το άλλοθι της. Οι ίδιοι όμως επιμένουν να ισχυρίζεται πως είναι ένοχοι. Αυτό δεν μπορώ να ξέρω γιατί το κάνει. Το μόνο που ξέρω είναι πως εκείνο το βράδυ είμαστε μαζί, ως αργά. Μάλιστα. Τι με ακολουθείς, παιδί μου? Τι, να σας αφήσω μόνος σε αυτές τις δύσκολες ώρες? Θα είμαι στο πλευρό σας πάντα. Αν σε επιπονίες, σας επιστρέψω κιόλας. Δεν χρειάζεται. Θα βρω έναν πιο σίγουρο τρόπο να γυρίσω. Κι εγώ πώς θα μάθω τι συμβαίνει? Άντε πήγαινε, είπα. Ας είμαστε σοβαροί. Ο κύριος Νεκάριος Χριστοφόρου που έχει αναλάβει την υπόθεση. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ. Καθίστε. Ο κύριος Αλεξίου ισχυρίζεται ότι το βράδυ του φόνου ήταν με την κυρία Κροντιρά μέχρι αργά τη νύχτα. Δεν το ισχυρίζομαι. Ήμουν μαζί της. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Έτσι ανατρέπονται τα γεγονότα. Θα ήθελα να ενημερωθώ με κάθε λεπτομέρεια. Ναι, αν θέλετε να κάνετε κράτηση, μπορείτε να καλέσετε σε μία ώρα περίπου. Ναι, εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Πού είναι αυτή? Εννοείται. Την Ανά. Α, πήρε κάτι εφημερίδες και ανέβηκε πάνω στα δωμάτια. Τι έκανε? Αυτό που είπα. Ωραία. Ο Ρήγας πού είναι? Αρρώστησε ξαφνικά και πήγε σπίτι του. Και δεν πήρε θέση το Βάγιος? Γιατί πήγε κάπου τον κύριο Νεκτάριο. Το Νεκτάριο. Ο Νεκτάριος τον πληρώνει? Ψήτσακε στην αίσθηση του γραφείου μου. Μάλιστα. Να σου πω και να πει στο Ρίγα. Να μην ξεχνάει τη δουλειά. Να βρει το λογιστήριο να πληρωθεί και να φύγει. Κύριε Πολίτη, με συγχωρείτε και με όλο το θάρρος, αλλά θεωρώ ότι είστε άδικος. Ο άνθρωπος αρρώστησε ξαφνικά και δεν έχει δώσει μέχρι σήμερα δικαίωμα. Εσύ μην ανακατεύεσαι. Δεν γίνεται να μην ανακατεύομαι. Είναι συνάδελφος και φίλος. Τέλος. Εκτός κι αν θες να έχεις την ίδια τύχη με το Ρίγα. Έτσι όπως το θέτετε, νομίζω ότι η καλύτερη επιλογή είναι να φύγω κι εγώ. Τι έχουμε εδώ, ανταρσία? Δεν πρόκειται για καμία ανταρσία, κύριε Πολίτη. Το τι είναι όλα αυτά? Απλά θεωρώ την απόφασή σας άδικη. Δεν πρέπει να πληρώσει ο Ρήγας για ό,τι έκανε Νανά. Τελικά τι θέλετε, να μείνω ή να φύγω? Την ενόχληση, κύριε Δημητρίου, αλλά ξέρω ότι αυτή την ώρα ακριβώς θέλετε τις εφημερίδες σας. Και επειδή είχαμε ένα πρόβλημα με το room service, είπα να σας τις φέρω εγώ ίδια. Και γιατί κάνετε εσείς τον κόπο? Γιατί δεν το σκέφτηκα, ήταν αυθόρμητο. Είστε έτσι με όλους? Ναι. Δηλαδή, όχι με όλους. Γιατί κοκκίνησες? Εγώ, ξέρετε, σας έφερα τις εφημερίδες. Τώρα πρέπει να επιστρέψω στη ρεσεψιόν. Έχω πολλή δουλειά. Δώσε μου το 204. Να το κάνεις τι? Πολλά ρωτάς. Τελείωνε. Ή μάλλον δεν χρειάζεται. Το παίρνω και μόνο. Με ποιο δικαίωμα? Το δικαίωμα του πελάτη. Το κλείνω για 2 μέρες. Τα στοιχεία μου τα έχεις. Γράψτε. Πού δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό?
Δεν έχεις το δικαίωμα να μου αρνηθείς. Έχω και παραέχω. Θα ειδοποιήσω τον κύριο Στράτο. Ειδοποιήσω όποιον θες. Και την αστυνομία ακόμα. Νομίζω ότι θα κολώσω. Τους εγώνους στο χέρι. Αχ, Θεέ μου. Πού είναι ο κύριος Στράτος? Τάνια, μήπως είπες τον κύριο Στράτο? Γιατί καλέ, τι έγινε? Ήρθε η Νανά και άρπαξε το κλειδί από το 204, σαν πελάτης λέει. Και αν έχουμε πρόβλημα να ειδοποιήσουμε την αστυνομία και τέτοια, πρέπει να τον βρω κατεπηγόντως. Καλέ, δίπλα στο 204 μένει ο εφοπλιστής, ο Δημητρίου. Τώρα εσένα αυτό σε νοιάζει. Εδώ σου λέω ότι έχουμε προβλήματα. Μήπως είναι με την κυρία Έλλη? Οχ. Και αν είναι με την κυρία Έλλη, πώς να πάω να μιλάω μπροστά της για την Νανά? Και βέβαια δεν θα πας, δεν πιάσαμε και φωτιά. Θα περιμένεις μέχρι να τον βρεις μόνο του. Πάντως το λέω. Αυτή η ιστορία δεν θα έχει καλό τέλος. Για μας δεν ξέρω. Αλλά για την Ανά, έτσι όπως το κόβω, μάλλον θα έχει. Όταν είσαστε στο γραφείο της κυρίας Θάλιας Κροντήρα, είσαστε μόνοι οι δυο σας? Ακριβώς. Άρα δεν σας είδε κανείς? Όχι, δεν είπα αυτό. Με είδε. Ποιος? Την ώρα που εγώ έμπαινα στο γραφείο, εκείνο το βράδυ, την ίδια στιγμή έφευγε η γραμματέας της κυρίας Κροντιρά. Αν τη ρωτήσετε, είμαι σίγουρος πως θα με θυμάται. Εξάλλου, η ίδια είχε κανονίσει το ραντεβού μας. Και μάλιστα, όπως έφευγε, της έπεσε η τσάντα της. Και εγώ τη βοήθησα να μαζέψει τα πράγματά της. Τι ώρα ήταν? Γύρω στις 8. Και? Και έμεινα με την κυρία Κροντιρά μέχρι να τακτοποιήσουμε τα πάντα. Ως τις 2. Πραγματικά απορώ πώς θυμάστε την ακριβή ώρα. Μα δεν έκανα τίποτα άλλο από το να κοιτάζω το ρολόι μου. Αυτό το συνηθίζετε πάντα στα ραντεβού σας, να κοιτάτε το ρολόι σας? Όχι βέβαια. Απλώς η πτήση μου για το Χονγκ Κονγκ έφευγε σε 7 η ώρα το πρωί. Και έτσι είχα συνεχώς στο μυαλό μου στην ώρα. Έπρεπε, βλέπετε, να πάω σπίτι μου, να ετοιμάσω τα πράγματά μου, να κάνω μπάνιο, για να προλάβω να είμαι στις 5 η ώρα, δηλαδή 2 ώρες νωρίτερα, στο αεροδρόμιο. Και γιατί μείνατε τόση ώρα με την κυρία Θάλια Κροντιρά? Ακριβώς επειδή έφευγα. Έπρεπε να τακτοποιηθούν τα πάντα. Να υπογραφούν τα χαρτιά του διακανονισμού. Οι λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες της υπόθεσής μου. Με βάση το τι είχε πετύχει η κυρία Κροντιρά εκείνη τη μέρα στο δικαστήριο. Ναι. Παρακαλώ, μιλήστε. Και δεν μπορούσε να γίνει αυτό μετά την επιστροφή σας στην Ελλάδα? Κοιτάξτε. Πρόκειται για μια περίπλοκη υπόθεση. Εδώ σας έχω το φάκελο σε περίπτωση που θέλετε να το μελετήσετε. Η κυρία Κροντιρά ήταν χρόνια δικηγόρος? Όχι η ίδια, με τον πατέρα της συνεργαζόμασταν ως εταιρεία. Βέβαια την ίδια την είχα δει πολλές φορές στο γραφείο. Όμως τώρα ήταν η πρώτη φορά που ανέλαβα να με εκπροσωπήσει στο δικαστήριο. Επειδή ο πατέρας της θα έλειπε. Άρα πρώτη φορά συνεργαζόσαστε? Ναι, για πρώτη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλεξίου. 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 Θα ειδοποιήσω τον εισαγγελέα. Έλατε κύριε Μακλά. Να πάτε στο καλό. Γιατί το είπες αυτό στον πατέρα μου? Δεν είχα άλλη επιλογή. Μάλιστα. Και έτσι πολύ απλά ο ερωτικός σου ίστρος περνάει σε δεύτερη μοίρα και σε πρώτη έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Είμαι ή δεν είμαι η δολοφόνος? Φτηνό. Αλλά καλό. Μα αυτό με εκβιάζει. Και εσύ το χρησιμοποιείς όπως σε βολεύει. Εκτός και αν πιστεύεις πραγματικά ότι εγώ τον σκότωσα. Πράγμα που είναι ακόμα χειρότερο. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Γιατί το λέει αυτό η Νανά? Γιατί προφανώς με είδε να γυρίζω στο δωμάτιό μου μετά το φόν. Και εσύ πού ήσουν? Βόλτα. Είχατε πέσει όλοι πάνω μου και με πνίγατε τότε.
την εγκυμοσύνη. Τότε βλέπεις ανησυχούσες για μένα. Έτσι νόμιζα. Και προτίμησα να στο κρύψω. Θα μπορούσε τόσο καιρό όμως να μου το έχεις πει. Τόσο καιρό θα μπορούσες και εσύ να μου έχεις πει πάρα πολλά, Στράτο. Αλλά... Αυτό η δυνανά μου, αυτό με εκβιάζει. Αυτό και πολλά άλλα. Γιατί το κάνεις αυτό? Μηχανικά, πίστεψέ με. Αν αυτό σε ευχαριστεί, συνέχισε το. Δεν υπάρχει τίποτα πλέον που να σχετίζεται μαζί σου που να μπορεί να μου δώσει ευχαρίστηση. Το μόνο που θέλω είναι να αποδειχτεί η αθωότητα της Θάλιας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακόμα τη θεωρείς αθώα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο εύκολα δέχτηκες την ενοχή της. Όχι εγώ, η ίδια. Μήπως σε βολεύει αυτό? Εμένα? Μα δεν καταλαβαίνεις, αν η Θάλια είναι αθώα, κάποιος άλλος είναι ένοχος. Και με την Ανά να σε κατηγορεί, η πρώτη ύποπτη είσαι εσύ. Κατάλαβα. Ανησυχείς για μένα. Μην ανησυχείς. Δεν το έκανα εγώ. Και όχι μόνο δεν το έκανα, αλλά θα βοηθήσω να βρεθεί και ο πραγματικός ένοχος. Πήγαινε τώρα. Με διώχνεις? Ναι. Δεν θέλω να σε βλέπω. Δεν γύρισε ο Βάγιος. Κυρία Στράτο, σας έψαχνα. Γιατί τι έγινε? Γιατί δεν ήξερα τι να κάνω. Ήρθε η Νανά και πήρε το κλειδί του 204. Σαν πελάτης. Πότε έγινε αυτό? Πριν από λίγο. Ως εδώ. Θέλετε κάτι, κύριε πολίτη? Όχι. Όχι, με συγχωρείτε. Α, κύριε πολίτη, μια και ήρθατε, θα πείτε να μας στείλουν μια σαμπάνια, παρακαλώ? Βεβαίως. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι λέγαμε? Σας έλεγα, λοιπόν, εγώ ήθελα να γίνω διπλωμάτης, αλλά αυτή η δουλειά έχει παρακολουθήσει. Πολύ. Και μόνο στην ιδέα ότι μπορούσα να τον χάσω τρελαινόμουν. Και πώς ήσουν σίγουρη ότι ο Ρέσης έκανε αυτό το φόνο? Είχα ενδείξεις. Δεν μπορούσα να το ρισκάρω. Όταν με φώναξαν στο νοσοκομείο και μου είπαν πως ο πατέρας μου ήταν νεκρός, μπήκα μέσα να τον δω. Θα την ξεχάσω αυτή την εικόνα θανάτου. Αυτό το φως. Κι όμως ήταν η πρώτη φορά που μπορούσα να τον κοιτάζω χωρίς να τον φοβάμαι. Το καταλαβαίνεις? Σε καταλαβαίνω. Ήταν εκεί απέναντί μου κι εγώ. Αισθανόμουν άδεια, κενή. Τόσο πάντων. Όταν μου δώσανε από το νοσοκομείο τα ρούχα του, μέσα στην τσέπη του υπήρχε ο αναπτήρας του Ορέστη. Ο αναπτήρας που είχα κάνει εγώ δώρο στον Ορέστη. Δεν ξέρω, με έπιασε πανικός, τον πήρα, τον έκρυψα χωρίς να το σκεφτώ. Γιατί σε έπιασε πανικός? Γιατί δεν αντέχω ότι αγαπάω να το χάνω. Έχασα τη μάνα μου άδικα, δεν άντεχα να χάσω και τον Ορέστη άδικα. Άδικα? Ναι, άδικα. Γιατί ακόμα κι αν το είχε κάνει, δεν θα μπορούσα ποτέ να τον μισήσω για αυτό το λόγο. Ίσα-ίσα. Θα ήταν μια ακόμα αφορμή να τον αγαπήσω περισσότερο. Γιατί θα με είχε γλιτώσει από το να το κάνω εγώ. Υπάρχουν πολλά για τον Λάζαρο που πρέπει να σου πω. Όλα τα ξέρω, Θάλια. Όλα. Σταγόνα στον ωκεανό, ξέρεις. Κάποια στιγμή θα στα πω όλα. Τον αγαπάς τόσο πολύ? Ναι.
Αύριο μπορεί να βγεις από τη φυλακή. Όμως πρέπει να ξέρεις πως αυτή σου η πράξη έχει κάποιες νομικές επιπτώσεις. Ναι, το ξέρω. Δικηγόρος είμαι. Κατέθεσα ότι έκανα ένα φόνο που δεν έκανα. Τέλος πάντων, αυτά είναι πτέσματα. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο δολοφόνος κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος. Εδώ είσαι! Σε έψαχνα! Τι κάνεις εδώ μόνος σου? Σκεφτόμουν. Όταν οι άνθρωποι απομονώνονται για να σκεφτούν, το πρόβλημα είναι σοβαρό. Τι σε απασχολεί? Το θέμα της Έλλης. Όταν διαλύει το γάμο του παιδιού σου, αναρωτιέσαι κατά πόσο φταίει εσύ. Αν οι γονείς μας καθόντουσαν να σκεφτούν κατά πόσον έχουν φταίξει για τους δικούς μου διαλυμένους γάμους, θα είχαν πεθάνει νωρίτερα. Πες μου στα αλήθεια τι σε απασχολεί, γιατί εμένα δεν μπορείς να με ξεγελάσεις. Μα σου είπα. Η Έλλη. Όχι, δεν είναι η Έλλη. Είναι κάτι σοβαρότερο. Νιώθω τη ζωή μου να γλιστράει σαν χάλι κάτω από τα πόδια μου. Δεν θα τα αφήσουμε αυτό έτσι. Θα δεις. Έχει μου εμπιστοσύνη. Λίγο χρόνο θέλω ακόμα. Κανείς δεν μπορεί να παρεμβληθεί σε αυτή τη μοναδική σχέση που έχεις με τον χρόνο. Δεν διαφωνώ. Συμφωνώ. Αύριο θα φύγω, Ρέσκι. Ναι. Και για πού με το καλό? Πάω στο Λονδίνο με τη Μαριλή. Θα συμφωνήσαμε. Μάλιστα. Θέλω να ξέρεις ότι δεν θα είσαι μόνος. Θα είμαι πάντα στο πλάι σου. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έφτανα στο σημείο να ζω από τη γενοδορία των άλλων. Μην αφήνεις να σε πάρει από κάτω. Κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του και θα τη βρούμε. Έλα, πάμε μέσα τώρα. Θέλω να μείνω λίγο μόνος. Σε πειράζει? Εντάξει. Όταν νιώσεις καλύτερα, έλα να με βρεις. Ορέστη, αν είναι κάτι άλλο που σε απασχολεί, αν είναι κάτι σοβαρότερο, αν είναι κάτι που αφορά το Λάζαρο Κροντιρά, αυτό ξεπερνάει και εμένα ακόμα. Δεν θα μπορέσω να κάνω τίποτα γι' αυτό. Ήσουνα. Επικίνδυνες αποστολές. Καλά. Αυτό να πάρεις το δεξηγήσεις στον κύριο Στράτο. Γραπτός ή προφορικός? Δεν ξέρω. Αν μας αρέσει, τραγούδισέ το κιόλας. Πάντως σε περιμένει στο γραφείο του και όχι για καλό σκοπό. Για να το ζούμε εικόνα. Τέτοια νεύρα δεν είχε ξανά ποτέ του. Εξαιτία σε ακατανόμαστε, φαντάζομαι. Α, καλά. Αυτή θα σου πω μετά τι έκανε. Όχι, εξαιτία σου. Εσύ πού πήγες τον κύριο Νεκτάριο και παράτησες τη βάρδια σου? Σώνω καταστάσεις. Το κακό στον καιρό σου εισβάλλει και τράβα στο γραφείο του γιατί είναι έτοιμος να σε διώξει. Μη μου λες τέτοια. Άλλαζα και λάστιχο, αφού εξιχνιάζαμε το φόνο με τον Νεκτάριο. Πληθυντικός μ' αρέσει. Πάντως το δικό σου φόνο δεν θα χρειαστεί να τον εξιχνιάσουμε. Όλοι θα ξέρουμε ότι σε έσφαξε ο κύριος Στράτος. Έλα τώρα. Βάγε! Τι ατσούμπαλος ρε παιδί μου, όλα του πέφτουνε. Και βιβλιάριο καταθέσεων, ο Βάιος. Τι καταθέτει, τα δανεικά. 120.000 ευρώ. Βάιος. Όπου και σου. Τάνια. Τάνια. Τι έγινε καλέ? Έμαθε ο κύριος Στράτος για την Ανά. Ναι, αλλά προς το παρόν το φωνείο του ακρόαση. Άλλα έχω να σου πω εγώ τώρα. Δεν σε πιστεύω. 2 ώρες έχεις κάτι στη ρεσεψιόν και έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Δεν είσαι και πιο γούρνο που ξέρω. Σκάσε κι ακού. Έπεσε από την τσέπη του Βάιου το βιβλιάριο καταθέσεών του. Και το άνοιξε. Α, πολύ ωραία, γιατί δεν έχω φράγκο και θέλω να το δανειστώ. Έχει τίποτα μέσα? 120.000 ευρώ. 120.000 ευρώ, Βάιος. Μήπως είδες μόνο το 120 και τα υπόλοιπα κουλουράκια τα βάλεις από το κεφάλι σου? Κοίτα. Ευρώ. Βάιος. Πώς το διάλογο τα βρήκε τόσα λεφτά? Διαλόγονται. Φαίνεται πάρα πολύ περίεργο αυτός. Κλαίγεται συνέχεια ότι δεν έχει ούτε για βενζίνη. Πού τα βρήκε, ρε? Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ. Τι στο διάλογο γίνεται να φιλανάδα? Αν είναι να τον παντρευτώ κιόλας, μην ψάχνουμε αλλού άδικα. Ξένα εκεί το μυαλό σου, το γαμπρό με λεφτά. Έχεις κάτι καλύτερο? Θα σου έλεγα τώρα. Θα πρέπει να πω στη ρεσεψιόν γιατί με τα νεύρα που έχει σήμερα ο κύριος Στράτος.
Στραβοκοιμήθηκε. Δεν ξέρω αν στραβοκοιμήθηκε, αλλά από το πρωί ταχώνει σε όλους. Και αυτή τη στιγμή ταχώνει στο Βάιο. Στο Βάιο ταχώνει συνέχεια και δεν έχει κι άδικο, δεν το λέμε. Ναι, αλλά αν δεν τον διώξει σήμερα θα είναι θαύμα. Με τα λεφτά που έχει, χέστηκε. Τελευταία φορά που το κάνεις αυτό. Κύριε Πολίτη, ήταν πολύ σοβαρός ο λόγος. Για τους υπαλλήλους αυτής εδώ της επιχείρησης δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την άνεση δουλειά τους την ώρα της βάρδιας τους. Ναι, αλλά έπρεπε να πάω τον κύριο Νεκτάριο στον ανακριτή. Και τι είσαι ο σοφέρ του! Μα καλά, εσάς δεν σας νοιάζει αν η κυρία Θάλια είναι αθώα και ο δολοφόνος είναι ελεύθερος. Είναι η Θάλια αθώα. Ο Νεκτάριος το είπε. Όχι ακριβώς, αλλά από κάτι μισόλογα που άκουσα κατάλαβα ότι υπάρχουν εξέλιξεις. Τι εξέλιξεις? Πολύ σοβαρές εξέλιξεις. Τα πάνω κάτω. Δηλαδή έχει κατέβει ταράτσα στο ισόγειο και το υπόγειο έχει ανέβει στην ταράτσα για αρετήρε. Βάγε, σε παρακαλώ, όταν είσαι εδώ μέσα, μίλα σαν άνθρωπος. Μάλιστα, συγγνώμη. Τέλος πάντων, άκουσα τον κύριο Νεκτάριο να λέει στον ανακριτή ότι αυτό το γεγονός ανατρέπει τα πάντα. Είσαι σίγουρος? Σχεδόν. Όπως και να έχει. Όταν φύγεις από εδώ μέσα για οποιοδήποτε λόγο, θα ζητάς πρώτα άδεια από μένα. Ελπίζω αυτό να μην το ξεχάσεις. Μα τι λέτε τώρα, ξεχνιέται κάτι τέτοιο? Ωραία. Πήγαινε τώρα. Α, και τις ώρες που έλειψε τις δούλεψε άλλη βάρδια. Εννοείται αυτό. Εννοείται, βέβαια. Γεια σας. Να σου πω, να πας μια σαμπάνια στον κύριο Δημητρίου, στο 204. Ο κύριος Δημητρίου μένει στο 202. Αυτό που σου είπα, Βάγε. Στο 204. Μάλιστα. Εσύ με έβαλες. Α, ναι. Στο διάτομο. Μας το παίζει και εραστής να μου τάπριξε ο άντε με τον... Εραστής είναι ο κύριος Στρατός. Ναι, ο κύριος. Που νομίζει επειδή είναι αφεντικό να μας αποφτώσει κιόλας. Και για το εραστής μην ανοίξω το στόμα μου, έτσι. Άντε. Έλα, σταμάτα. Να μας ακούσουνε. Να μ' ακούσουνε. Να μ' ακούσουνε γιατί αν ανοίξω το στόμα μου θα τους πάρει για να τους σηκώσει εδώ μέσα. Τόσο πολλά, ξέρεις δηλαδή. Ναι, ξέρω, ξέρω. Και έτσι και φύγω, θα τους κάνω βούκινο στα περιοδικά. Καλά, ηρέμησε τώρα και τους κάνεις βούκινο μετά. Για να μην το ξεχάσω. Εδώ. Πάρε το βιβλιάριό σου. Σου πέφτουν τα πράγματα και μετά μας βάζεις και ψάχνουμε σε όλο το ξενοδοχείο. Ευτυχώς που το βρήκες εσύ και όχι κανένας άλλος. Δηλαδή, εντάξει, και κανένας άλλος να το βρεις και... Σιγά, μωρέ. Σιγά τις καταθέσεις. Να σου πω. Άστα τα σάπια, το είδα. Αφού το βρήκες, θα το είδες πρώτα. Ενώ το είδα μέσα. Αυτό λέγεται παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, κυρία μου. Το ξέρεις? Να μου το έλεγε και κανένας άλλος. Αυτό μπορεί να αισθανόμουν τύψεις. Να μου το λέει ο μεγαλύτερος κουτσοπόλης του ξενοδοχείου. Δεν αισθάνομαι καμία. Ένα λοιπόν. Έχω 120.000 και αν θες να ξέρεις, πολύ σύντομα θα τριπλασιαστούν. Αναπαράγονται από μόνα τους ή χρειάζονται βοήθεια? Παρακαλώ. Πού τα οικονόμησες εσύ τόσα λεφτά? Πουλάω. Το κορμί σου. Τέτοια απελπισία στο γυναικείο πληθυσμό. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό, αλλά επί του παρόντος πουλάω κατεκτήματα της μάνας μου. Πήρα ξένη περιοχή και τα ζητάνε για ξενοδοχείο, κατάλαβες? Α, μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Δεν το ξέρω ότι είχες περιουσία. Σαν πως το ξέρω εγώ. Δηλαδή ότι θα πάρουν αξία, εννοώ. Κάτι ξεροχώραφα ήταν, πού να φανταστώ. Άμα έχει άστρο ο άνθρωπος. Και το ξεροχώραφο γίνεται παραθαλάσσιο στη Μύκονο. Ποια Μύκονο, μα, στη Μύκονο, δε. Στην Κρήτη, κάτω εκεί στο ακροτήρι. Να σου πω, μην το πεις σε κανέναν όμως, γιατί φοβάμαι και το κακό μάτι. Μην χαλάσει τη δουλειά τελευταία στιγμή. Ζηλεύει ο κόσμος, Λιάννα. Ζηλεύει. Σε περίμενα. Τι έγινε? Εντάξει, τα κανόνισε. Σίγουρα. Δεν έκανες κανένα λάθος? Με προσβάλλετε. Το έχω ξανακάνει. Ξέχασα τη σαμπάνια του κυρίου Δημητρίου. Θα με σκοτώσει ο κύριος Στράτος. Με συγχωρείτε. Μου το λες περθεμένα.
Έτσι είναι τα πράγματα από μόνα τους. Από πού κατάλαβα, Βάιος, ότι είναι αθώα η Θάλια? Σου είπα, από τα λόγια του Νεκτάριου. Σίγουρα? Σου λέω ότι ακριβώς μου είπε. Τι έγινε? Είσαι εντάξει? Καλά είμαι. Κάτσε να φωνάξω κάποιον να μας έρθει. Όχι τώρα, αργότερα. Τι έπαθες, δεν χαίρεσαι? Τόσο καιρό υπερασπίζει τη Θάλια. Φυσικά χαίρομαι, τι εννοείς? Βέβαια χαίρομαι. Τώρα τι συμβαίνει? Τίποτα. Όλα αρχίζουν από την αρχή πάλι. Ποιος τον σκότωσε τελικά? Είναι κάτι που θέλω να σου πω για την Ανά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άλλο θέλω να σου πω. Φύγε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, φύγε. Όπως θες. Ιταλία, μόνο Βενετία έχω πάει και αυτό με καράβι μαζί με τη θεία μου. Ένα από τα καράβια σας κιόλας. Αλλά το έτσι, το όνειρό μου είναι να πάω Κωνσταντινούπολη. Θα ήθελα πάρα πολύ. Και στα παράλια. Πίσαν πάει. Άρχισες, παιδί μου. Να σου κάνω. Ορίστε. Με συγχωρείτε, είπα. Άφησε τα εκεί. Πώς το λένε αυτό μέρος απέναντι τη Ρόδο, τώρα το μπερδεύω. Νομίζω ότι είναι Κουσάντας ή... όχι, είναι Κουσάντας ή το Τσεσμές και ένα άλλο μέρος που θα ήθελα πάρα. Άστο, άστο, δεν χρειάζεται, να το ανοίξουμε εμείς. Τώρα γενικώς όμως, εντάξει, θα ήθελα να το δούμε παντού. Θα χρειαστείτε τίποτε άλλο? Όχι, δεν χρειαζόμαστε τίποτε άλλο, μπορείς να πηγαίνεις. Επίσης, Κίνα, Ιαπωνία, έτσι όλα αυτά. Το πιστεύω. Το πιστεύω. Τι σημαίνει? Κάτι έγινε. Ο Βάιος άκουσε το Νεκτάριο, μάλλον αποδεικνύεται η αθωότητα της Θάλιας. Το περίμενα θα γινόταν. Αργά ή γρήγορα θα γινόταν αυτό. Τι θα κάνουμε τώρα, μπαμπά? Εδώ είστε. Πάει, γιατί έχεις αυτή την ενοχλητική τάση να ρωτάς τα αυτονόητα? Μάλλον για να τα αυτονοήσω και ο ίδιος. Τι να σας πω? Μην πεις τίποτα. Όχι, θα σας πω. Αυτό ακριβώς φοβόμουν, Βάη. Θα σας πω ότι σήμερα για χάρη σας πάρω λίγο να χάσω τη δουλειά μου. Γιατί να χάσεις τη δουλειά σου? Ο κύριος Στράτος έγινε έξαλλος που παράτησε το πόστο μου. Τώρα, αν το κρίνουμε αντικειμενικά, μάλλον έχει δίκιο. Αυτό είναι το ευχαριστώ. Η εξυπηρέτηση που μου έκανε δεν αλλάζει το γεγονός ότι υπήρξες ανεύθυνος όσον αφορά τα καθήκοντά σου. Πάντως εγώ σε ευχαριστώ, Βάη. Σε ευχαριστώ. Πάλι καλά. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, Βάη. Αυτονόητο ή όχι? Βάη, τι έκανες, μάλλον που ήσουν την ώρα του φόνου? Δεν κατάλαβα. Ξαναγυρίσαμε στα πρώτα επεισόδια. Εδώ κοντεύει να τελειώσει το σύριαλ. Βάη, θυμάσαι στη σουίτα που είχες χάσει το σκουλαρίκι σου? Το θυμάμαι. Και στο βρήκα εγώ. Και μου το δώσατε και σας ευχαρίστησα. Τώρα σε παρακαλώ πολύ να μου περιγράψεις ακριβώς τις κινήσεις σου την ώρα του φόνου. Δεν καταλαβαίνω. Μα γιατί απορείς, Βάη? Απορώ με την ξαφνική απορία σας. Αυτό
Κάνε μου την εξηγήσεις. Μάλιστα. Με το που αθωώθηκε η κυρία Θάλια και αρχίζουμε να ψάχνουμε πάλι για ενόχους, ξεκινήσαμε από το Βάιο, έτσι. Και πού το ξέρεις ότι αθώθηκε η Θάλια? Το ξέρω, δεν το ξέρω. Με δουλεύεις, Βάιε? Όχι, πώς θα τολμούσα, αλλά τόσο καιρό κοντά σας νομίζω ότι μπορώ πια να βγάζω κάποια συμπεράσματα. Και πώς έβγαλες αυτό το συμπέρασμα? Εσείς, πανικόβλητος, πάνω στο μηχανάκι μαζί μου να οδηγώ σαν τρελός πηγαίνοντας στον ανακριτή. Τι άλλο θα μπορούσα να υποθέσω, ε? Ναι, αυτό είναι γεγονός. Όμως θα ήθελα να πάω να μου δείξεις τι ακριβώς έκανες την ώρα του φόνου, Βαϊ. Δηλαδή σοβαρολογείτε? Απολύτως, Βαϊ. Άντε, πάμε. Πάμε πάλι από την αρχή, Βαΐ. Αχ, δεν αντέχω άλλο. Λυπηθείτε με τον Χριστιανό. Δεν με νοιάζει το θρησκευμά σου, Βαΐ. Βέβαια, εσάς νοιάζουν μόνο τα έντομα και αυτά είναι αβάφτιστα. Δεν αντέχω άλλο. Εγώ αντέχω. Είχαμε μείνει, λοιπόν, εκεί που είχε φύγει η Άλμα, μετά σηκώθηκε ο Λάζαρος Κοντιράς. Ωραίες, τι έκανε? Για χιλιοστή φορά σας λέω ότι έφυγε προς τα εκείνη τη μεριά. Και εσύ που στεκόσουν? Εδώ που στέκομαι τώρα, λίγο παραπίσω. Αυτός έφυγε μετά? Άμεσος μετά. Μάλιστα. Σε θαυμάζω πώς θυμάσαι όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Φωτογραφική μνήμη. Άλλωστε, είχε πλάκα να παρακολουθείς το τσίσο από τις τρελές. Μην γίνεσαι αγενής, Βάι. Με συγχωρείτε, αλλά ξέρετε, το θέμα της Άλμας με τους κυφίνες γύρω-γύρω δεν περνάει παρατήρητο. Μου έλεγες ότι η κυρία Αγγέλα πέταξε ένα ποτήρι σαμπάνι στον αραγωνιστικό της κόρης της. Ναι, αυτό ακριβώς εννοώ. Τέτοια γεγονότα δεν γίνονται κάθε μέρα. Δεν τα ξεχνάς εύκολα. Και μετά τι έγινε? Μετά, όπως σας είπα και άλλες φορές, η κυρία Αγγέλα έφυγε τρέχοντας προς τα έξω. Ο κύριος Πέτρος πήγε προς τη σκάλα, αλλά μετά έκανε μεταβολή και βγήκε αυτός έξω. Μα και ο Γιάννος? Ο κύριος Γιάννος έπαιζε για λίγο τη γυναίκα του, τουλάχιστον έτσι νομίζω, και μετά είπε κάτι με την κόρη του. Αυτά. Καλά αυτά. Με τα υπόλοιπα? Με ποια υπόλοιπα? Με τα υπόλοιπα άρχισε ο χαμός. Και εσύ που ήσουν σε αυτό το χαμό, Βάιε? Σε εκείνη εκεί τη γωνία. Α, από εκεί άκουσα το δεύτερο πυροβολισμό. Μάλιστα. Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου πυροβολισμού μεσολάβησαν 5 λεπτά, έτσι δεν είναι? Λιγότερο. Εσύ δεν μετακινήθηκες καθόλου? Δεν έφυγες από εκεί? Εντυχισμένος. Να σου πω, με το υπόλοιπο προσωπικό τι έγινε? Από ό,τι θυμάμαι, η Τάνια μέσα από τον μπαρ, η Λιάννα σερβίριζε κάπου εδώ πέρα, ο Ρήγας στη ρεσεψιόν. Μάλιστα. Μάλιστα, αλλά να καταλήξουμε και κάπου, γιατί έχω λαλήσει, το ξαναπάμε όλο από την αρχή. Όχι. Όχι, τι όχι, όχι για σήμερα ή όχι γενικώς? Όχι για σήμερα. Δεν νομίζω ότι θα σε χρειαστώ άλλο. Σε παρακαλώ πολύ, τώρα που θα δεις την κυρία Άλμα, πες της και στους συγγενείς ότι τους χρειάζομαι σε μισή ώρα στη σουίτα της. Είσαι απόψε, καλέ μου φίλε. Ετοιμάζομαι να διασκεδάσω τους εκλεκτούς μας πελάτες, κύριε Χριστοφορού. Είναι περίεργες οι νύχτες για τους ανθρώπους των ξενοδοχείων. Η νύχτα είναι περίεργη παντού. Κι εγώ όταν ήμουν νεότερος, ονειροπόλος, νόμιζα πως η νύχτα ήταν τρυφερή. Αν την περνάς διαβάζοντας Σκοτ Φιτζέραλντ, αντί να παίζεις μουσική για ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα τι ακούν, προκειμένου να ζήσεις, τότε ναι, είναι τρυφερή. Όλοι μας κάποια στιγμή ξεπουλάμε το ταλέντο μας για να ζήσουμε. Άλλωστε το ίδιο έκανε και ο Φιτζέραλντ. Ναι, αλλά αυτός άφησε κάτι. Ενώ εγώ, εσείς. Ποιος ξέρει. Μπορεί να μην είχαμε ποτέ κανένα ταλέντο. Απλώς να νομίζαμε. Τι να σας παίξω. Έτσι, για να το γιορτάσουμε.
Εγώ, παραγγελία. Μάλιστα, εσύ θα μου έδινε ιδιαίτερη χαρά να παίξω μουσική για έναν άνθρωπο που μέσα από αυτή τη μουσική θα ακούσει ίσως την ίδια του τη ζωή. Ούτε να μου παίξεις. Να μου παίξεις. Το My Way. Φρανκ Σινάτρα. Φρανκ Σινάτρα, λοιπόν, στο πιάνο μου, αποκλειστικά για εσάς, κύριε Χριστοφόρου. Final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain, I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again. Νεκτάριε, είσαι ανάγωγος. Διοργανώνεις πάρτι σε δωμάτια άλλων. Επειδή εγώ δεν είμαι πολύ καλός στα πάρτι, διάλεξα το δωμάτιό σου γιατί ξέρω το πρίζο σου, το ταπεραμένο σου. Έχεις μια ειδική ικανότητα να δίνεις φως τα βράδια. Το χιούμορ σας κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν είναι ιδιαίτερα καλό γούστο. Ηρέμησε, Ορέστη μου, δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Βέβαια. Έχουμε ήδη ένα νεκρό. Δεύτερος όταν υπερβολή. Έλλη μου, κόφτα αγάπη μου. Δεν σου πάει το πικρόχολο. Έχει δίκιο, Γέννη. Αυτές οι προσκλήσεις έκπληξη είναι λίγο ενοχλητικές. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη πρόσκληση δεν έγινε αποδεκτή με ενθουσιασμό από όλους. Για ποιο λόγο? Ίσως επειδή δεν αντέχουν τις απανοτές εκπλήξεις σου. Μη σε απασχολεί αυτό. Πες μας εμάς ό,τι έχεις να μας πεις και εμείς θα ενημερώσουμε τους άλλους. Κατάλαβα. Ναι. Ευκαιρία όμως να καταλάβουμε κι εμείς. Ναι, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι βρέθηκε ένα ατράνταχτο άλοθη για τη θάλια που την αθώνει από το φόνο. Ναι, γιατί δεν μιλάει κανένας σας. Εσύ ειδικά, Έλλη, που δεν πίστεψες ποτέ στην ενοχή της. Ακριβώς επειδή δεν πίστεψα ποτέ στην ενοχή της, δεν εκπλήσωμαι. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο νέο. Εξαρτάται. Από τι? Αφού η θάλια είναι αθώα, κάποιος άλλος είναι ο δολοφόνος. Και θα πρέπει να βρίσκεται ακόμα εδώ στο ξενοδοχείο.